θεωρητικά έχεις εισπράξει όλα τα θετικά της παρουσίας σου στον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού. Μια απτή ακόμα απόδειξη ήταν το συγκεκριμένο βραβείο. Πώς νιώθεις εσύ για το συγκεκριμένο θέμα και τι σε κάνει, σε ενδυναμώνει, πώς σε κάνει να σκέφτεσαι από εδώ και πέρα για τη συνέχεια? Εντάξει, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος έλεγα, που πήρα αυτό το βραβείο. Και ειδικά ότι και με τον γκολ μου και την ασίστ που έδωσα, αλλά και το βραβείο που πήρα σαν MVP της δεύτερης αγωνιστικής, η ομάδα μου κέρδισε και είμαι τριπλά χαρούμενος και εύχομαι να συνεχίσω έτσι. Προσπαθώ κάθε προπόνηση και δουλεύω σκληρά ώστε να δίνω το καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο. Και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω και στα επόμενα παιχνίδια και όποτε παίξω. Η σημασία του για σένα? Η σημασία είναι μεγάλη. Για μένα πρώτη φορά παίρνω τέτοιο βραβείο. Ελπίζω να πάρω κι άλλα στη συνέχεια και γι' αυτό πρέπει να έχω σκεμμένο το κεφάλι κάτω και να δουλεύω σκληρά. Ήσουν ένας από τους λίγους παίκτες του ΠΑΟΚ που δεν σκόραραν την περσινή χρονιά. Το έκανε στο ξεκίνημα της φετινής. Τι άλλαξε και φέτος μπήκες πιο δυνατά? Εντάξει, δεν άλλαξε κάτι. Απλά δεν έτυχε την προηγούμενη χρονιά να σκοράρω. Ίσως να μην ήμουν και 100%. Τώρα έχω εγκληματιστεί πλήρως. Ξεκίνησα την αντάτη προετοιμασία και ελπίζω να συνεχίσω έτσι και στη συνέχεια. Γιάννη, το βραβείο το πήρες ως δεξί μπακ. Φέτος σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα επίσημα, έχεις παίξει στόπερ. Πιστεύεις ότι μετά από αυτή την εμφάνιση μπορεί να σε ξαναδούμε πιο συχνά μπακ ή επιστρέφεις στο στόπερ? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εντάξει, όπου και να μου πει ο προπονητής θα παίξω, είτε στόπερ είτε δεξί μπακ, είτε σε άλλη θέση, και θα προσπαθήσω και εκεί να δώσω το 100%. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω κάποια προτίμηση πραγματικά. Θα παίξω από μπει ο προπονητής. Γιάννη, η σεζόν ξεκίνησε με δύο διαφορετικές όψεις. Δύο ήττες στην αρχή, δύο νίκες με μεγάλα σκορ στη συνέχεια. Σε τι κατάσταση είσαι αυτή τη στιγμή? Νομίζω η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Όπως είπες, δεν ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω η συνέχεια το έδειξε ότι είμαστε καλά δουλεμένη ομάδα και θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Και νομίζω με την πολλή δουλειά που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μετά από δύο μήνες προετοιμασίας και έχοντας και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, ποια πιστεύεις ότι είναι η ταυτότητα του νέου ΠΑΟΚ που θα δούμε στην πορεία της φετινής χρονιάς? Ναι, νομίζω είναι νωρίς ακόμα για να πούμε για την ταυτότητα του ΠΑΟΚ. Σίγουρα είμαστε, πιστεύω, πιο γρήγοροι από πέρυσι. Είμαστε πιο αθλητικοί σε όλους τους τομείς και νομίζω μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και ο κόσμος θα δει πραγματικά τι κόπο κάναμε αυτούς τους δύο μήνες για να είμαστε πανέτοιμοι στα μέσα της χρονιάς. Μια δική σου πρώτη εκτίμηση για τις ομάδες που πληρώθηκε ο ΠΑΟΚ στο Europa League και οι πρώτες αντιδράσεις μέσα στα αποδυτήρια ανάμεσα στους συμπαίκτες σου? Εντάξει, η κλήρωση του Europa League δεν μπορώ να πω ότι είναι ούτε εύκολη ούτε δύσκολη. Νομίζω όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αρκεί να πρέπει να είσαι εσύ αυτός που πρέπει να είσαι σε αυτά τα παιχνίδια, να είσαι συγκεντρωμένος και να δείξεις αυτά που μπορείς και αυτά που βγάζει προπόνηση σαν ομάδα. Και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Γιάννη, επειδή είναι μεγάλη κουβέντα για τη δυναμικότητα της ομάδας φέτος, επειδή δεν έχει τα μεγάλα ονόματα όπως είχε πέρυσι, έχει πολλούς πιτσιρικάδες, ποιος είναι αντικειμενικά ο στόχος του φετινού ΠΑΟΚ? Είναι το να βγει και πάλι δεύτερος να παίξει προκριματικά Champions League, το να ξαναπάει τελικό κυπέλλου? Μπορούμε να κάνουμε κάτι, να συγκρίνουμε με βάση το πέρυσι? Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι, όπως ξέρω, όταν λέγεσαι ΠΑΟΚ, θες να είσαι πάντα στην πρώτη τριάδα, να κυνηγάς πρωτάθλημα, κύπελο και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα νομίζω ότι κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Κάθε παιχνίδι για μας είναι τελικός και πιστεύω αν είμαστε αυτοί που πρέπει, αν είμαστε αγαπημένοι και δίνουμε αυτά που μπορούμε να δώσουμε, πιστεύω θα φτάσουμε αρκετά ψηλά. Γιάννη, σε σχέση με πέρυσι, εκτός από τα δύο στοιχεία που μας είπες, είστε πιο γρήγορη ομάδα και πιο αθλητική, τι γενικότερες αλλαγές και διαφορές υπάρχουν φέτος? Εντάξει, κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία, αλλαγές θα υπάρξουν, όπως κάθε προπονητής που έρχεται καινούριο θέλει να βάλει τα δικά του πράγματα στο παιχνίδι και στα αποδυτήρια. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές και πιστεύω ότι τις βλέπετε. Αλλά από εκεί πέρα το σημαντικό είναι ότι είμαστε μια οικογένεια. Πόσο διαφορετική χρονιά
αλλά τα δεδομένα τα περσινά, αλλά τα φετινά. Μπορεί να υπάρχει αυτή η δοκιμή και η μεταφορά του ρόλου σου από θέση σε θέση. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο, σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις προσωπικές σου σκέψεις, τι στόχους έχεις βάλει για τον εαυτό σου στη φετινή σεζόν και πόσο διαφορετική έχει ξεκινήσει αυτή η σεζόν για σένα. Εντάξει, οι στόχοι μου είναι να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ, να πάρουμε τον ΠΑΟΚ τίτλους. Από εκεί πέρα έχω ξεκινήσει καλά, θα έλεγα, το πρωτάθλημα και πρέπει να δουλέψω σκληρά για να είμαι έτσι σε όλα τα παιχνίδια. Νομίζω ένα ποδοσφαιριστή το διακρίνει η σταθερότητα που δείχνει και έτσι πρέπει να είμαι. Γιάννη, τώρα έχουμε διακοπή λόγω εθνικής ομάδας. Είναι ένας στόχος για σένα στην επόμενη παρόμοια διακοπή να είσαι και εσύ στο γκρουπ των διεθνών του ΠΑΟΚ? Και ένα σχόλιο για την εθνική που αρχίζει μια καινούργια πορεία στα προκριματικά του Euro. Εντάξει, στην άκρη του Ανιλού πάντα είναι η εθνική ομάδα. Θες να φορέσεις το εθνόσημο, αλλά από εκεί πέρα πραγματικά δεν με απασχολεί. Είναι με καλές συντόχοι. Προσπαθώ και δουλεύω σκληρά για την ομάδα μου, για τον ΠΑΟΚ. Και από εκεί πέρα, αν έρθει κλίση, θα είμαι ευτυχισμένος. Σε πείσμωσε καθόλου ότι ήρθες ως μεταγραφή πέρυσι και έχεις περάσει πολλές δυσκολίες μέχρι τώρα? Αν θέλεις να απαντήσεις πρώτα, έχει την εκείνη που σε ρωτήσουμε. Όσο για το παιχνίδι της Εθνικής, εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Όπως όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα. Νομίζω η Εθνική είναι η καλύτερη ομάδα από αυτή της Ρουμανίας και πιστεύω θα κερδίσουμε. Τώρα σε αυτό το... Αν σε πείσμωσε αυτή όλη η διαδικασία, ότι έχεις περάσει πολύ δύσκολα, ήρθες ως μεταγραφή, δεν κατάφερες να γίνεις βασικός από την αρχή? Νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής που έχει εγωισμό, πεισμώνει όταν δεν παίζει, όταν μένει εκτός αποστολής. Έτσι και εγώ πείσμωσα και σίγουρα έκανα και λάθη πέρυσι. Αυτό προσπαθώ να διορθώσω, τα λάθη που έκανα πέρυσι, και προσπαθώ να δουλέψω ακόμα παραπάνω, ώστε να είμαι ακόμα πιο έτοιμος. Ο Ράτσα, μιλώντας, κάνοντας δηλώσεις στην πατρίδα του, είπε ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ σίγουρη για το θετικό αποτέλεσμα του αγώνα της Εθνικής. Επειδή το περιβάλλον, το ποδοσφαιρικό περιβάλλον του Ράτσα βρίσκεται ακριβώς εδώ, στην Άμεση Εμβρία, στην ομάδα του, του είπατε κάποια πράγματα σε επίπεδο πειραγμάτων ή οτιδήποτε άλλο το οποίο τον έχει κάνει να διαμορφώσει συγκεκριμένη άποψη? Όχι, δεν το είπαμε. Απλά ξέρω ότι θα χάσει. Εντάξει, όχι, είναι πολύ καλό παιδί. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πειράγματα και ελπίζω να πάει και αυτός καλά, αλλά και τα παιδιά που θα παίξουν από την ομάδα μας. Και ελπίζω να κερδίσει η Εθνική Ελλάδας. Γιάννη, και κάτι ακόμα τελευταίο. Στην προσαρμογή που είπες ότι έχεις καλύτερη προσαρμογή φέτος, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο προπονητής είναι κομμάτι του ΠΑΟ και αυτός είναι μεγαλωμένος εδώ? Σας μεταφέρει ίσως καλύτερα κάποια πράγματα για την νοοτροπία της ομάδας? Σίγουρα, νομίζω παίζει γι' αυτό ρόλο. Πραγματικά είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Μας εξηγεί τα πάντα και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πιστεύω αυτό το δείχνουν όλοι οι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να πάρει το 100% όλων των παιχτών.